2, 1, πάμε! Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή ο πρώτος αποσελέμιος δρόμος, ο αγώνας ορεινού τρεξίματος και πεζοπορίας στο φαράγγι του Αποσελέμη, με τη συμμετοχή αθλητών, αθλητριών αλλά και απλών πολιτών που θέλησαν να απολαύσουν τη μοναδική διαδρομή στη φύση. Τον αγώνα διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού Πεδιάδος με τη συνεργασία της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης. Σαν ιδέα, ο πρώτος αποσελέμιος δρόμος ξεκίνησε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλού Χωριού με αφορμή το γεγονός ότι είναι ένα τόσο όμορφο μέρος δίπλα στο χωριό μας και στα σπίτια μας και οφείλαμε να του δώσουμε την εικόνα που το αξίζει και να το προστατεύσουμε. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση, να γίνει γνωστό το φαράγγι σε όλο τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους, αθλητές και μη, να σημειωθεί ότι είναι το μεγαλύτερο φαράγγι στα βόρεια του νομού Ηρακλείου, με γκρεμλά τα οποία ξεπερνάνε τα 200 μέτρα. Σημείο κίνησης ήταν η είσοδος του φαραγγιού του Αποσελέμη, ενώ οι συμμετέχοντες στον αγώνα έτρεξαν μια κυκλική διαδρομή 6 χιλιόμετρων σε δασωμένο, ορεινό και καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι μοναδικού κάλους. Τον αγώνα στην κατηγορία των ανδρών κέρδισε ο Μανώλης Κωνσταντουλάκης με χρόνο 25-30 και ακολούθησαν στην πρώτη τριάδα ο Δημήτρης Παπαδογιαννάκης με 27-26 και ο Νίκ Τζάκσον με 27-49. Μπράβο! Πολύ ωραία διοργάνωση από ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους, που είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμη πιο σημαντικό από εμάς να στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις που προσπαθούν οι ντόπιοι να αναδείξουν τα μέρη τους. Η διαδρομή στο Φαράγγι ήταν πολύ όμορφη. Τεχνική, δυσκολία ήταν θεωρώ ανεβασμένη, αν και μικρή απόσταση. Απαιτητική και καλό θα είναι του χρόνου όσοι έρθουν να έχουν έστω έρθει μια-δυο φορές εδώ να γνωρίσουν τη διαδρομή. Για πρώτη φορά η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε, δεν είχαμε πολλές προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, η σηματοδότηση που είναι πιο σημαντικό στους ορεινούς αγώνες ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν χρειάστηκε, δεν σκέφτηκα λεπτό αν πηγαίνω σωστά ή όχι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στους ορεινούς αγώνες. Άρα, πολλά συγχαρητήρια στη διοργάνωση και στο διοργανωτή. Ελπίζομαι και του χρόνου να ξαναγίνει και να είμαστε πάλι εδώ. Ήταν μια καταπληκτική διαδρομή, μαγευτική, μέσα στο οποίο ήθελε βέβαια λίγο προσοχή και ειδικό παπούτσι. Είναι από τις λίγες φυσιολατρικές διαδρομές, την οποία μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά τη χάρηκα, αλλά και άλλοι συναθλητές, ανεξαρτήτου ηλικίας, από ό,τι είπαμε, θα ξανάρθουμε του χρόνου. Σε επίπεδο γυναικών, την πρώτη θέση πήρε η Αμέλια Ρόνεμπουργκ με 37-28, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν η Ευαγγελία Μαρία Γιανακάκη με 42-32 και η Σαμπρίνα Κόλετ με 42-35. Εμένα μου φάνηκε μια πολύ ωραία διαδρομή, ήταν και τεχνική και πρέπει πριν να πας εδώ σε αυτόν τον αγώνα να τρέξεις μερικές φορές. Όμως εμένα μου άρεσε πολύ, έχει πολύ καλή οργάνωση. Και είναι δύσκολο να έρθεις εδώ. Δεν νομίζαμε ότι εδώ θα βγούμε σε αυτό το σημείο, όμως είναι πολύ ωραία. Και είναι πολύ ωραίας αγώνας να το δει κάποιος μια φορά. Ήταν ένας αρκετά ενδιαφέρον αγώνας, πλάι στο ποτάμι ουσιαστικά, στο Φαράγγι. Η διοργάνωση ήταν αρκετά καλή. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτούς τους αγώνες. Υπήρχε μάλιστα και πεζοπορία, για όσους δεν ήθελαν να τρέξουν μπορούν να πεζοπορήσουν. Είναι αρκετά όμορφο το Φαράγγι. Οπότε το μήνυμα που έχω να δώσω εγώ είναι να σηκωθούν όλοι και να αρχίσουν να βγαίνουν έξω προς τα έξω και να περπατούν και να τρέχουν. Είναι ζωή. Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από μουσικά και πολιτιστικά δρόμενα με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν τη φιλοξενία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλού Χωριού που πήρε άριστα στη διοργάνωση του πρώτου αποσελέμιου δρόμου ανανεώνοντας το ραντεβού για νέα αγωνιστική δράση στο άμεσο μέλλον.